Καλησπέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Είμαι ο Ζήσος Αχραδάς, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Να σας πω έτσι δύο κουβέντες. Είμαι στη διαδικασία, κάνω κάποια live το τελευταίο 1-1,5 χρόνο σχετικά με τις πωλήσεις, γιατί είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. 20 χρόνια στον χώρο των πωλήσεων και 20 χρόνια μαζί με την Ελέρ Health & Beauty, μια καταπληκτική εταιρεία, μια καταπληκτική ιδέα, μαζί με τη σύζυγό μου, δουλειά με έδρα την Αθήνα σε 6 διαφορετικά κράτη. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι θα μπορούσατε το σημερινό live να το κάνετε άξονα αν έχετε σχέση με τις πωλήσεις σε οτιδήποτε βγαίνετε να πουλήσετε. Είμαι 100% σίγουρος ότι όταν θα το ακούσετε θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί θα σας αποκωδικοποιήσει μια διαδικασία που μπορεί να σας φέρει πάρα πολύ δυνατά αποτελέσματα. Δεύτερον, να σας πω ότι ο λόγος που ασχολούμαι τόσο πολύ με την πώληση και μιλάω για την πώληση τόσο πολύ στο Facebook, σε τόσα πολλά live που κάνω ή σε βίντεο στο YouTube, είναι γιατί πραγματικά πιστεύω ότι οι πωλήσεις είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον καθένα. Και θέλω να το κάνω αυτό γιατί θέλω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να συνεισφέρω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο χώρο και αναρωτιούνται, ψάχνονται. Ελπίζω να μην σας ενοχλεί η μουσική μου, θα τη χαμηλώσω κιόλας. Και ψάχνουν για μια πληροφορία παραπάνω ή για κάποια τεχνική που μπορεί να τους βοηθήσει. Και ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που σας είπα ακριβώς. Είναι ότι θέλω πραγματικά να δείξω και να αφαιρέσω το ταμπού που υπάρχει στον κόσμο για την πώληση. Βλέπετε ένα καταπληκτικό ουρανό. Έχω πάθει πλάκα με αυτό που βλέπω στην κάμερα κι εγώ. Είναι ίσως η καλύτερη ώρα της ημέρας. Πάμε να δούμε ποια είναι τα 4 βήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να πουλήσετε οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Και ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι αμερικάνικο, αλλά είναι πραγματικό. Ξεκίνησα μία έρευνα με βάση ένα άρθρο που διάβασα τυχαία και πραγματικά είδα ότι όλο αυτό που θα σας εξηγήσω ισχύει. Πάμε λοιπόν να δούμε. Υπάρχουν 4 απλά βήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλοι όταν θέλουμε να πουλήσουμε κάτι. Και το πρώτο από αυτά, ας βάλουμε τον τίτλο υπόσχεση. Πρώτο λοιπόν, υπόσχεση, έχει να κάνει με το τι υποσχόμαστε εμείς στον άνθρωπο που παίρνει το μήνυμά μας. Το μήνυμα τώρα αυτό μπορεί να είναι τηλεφωνικό, μπορεί να είναι ένα σύντομο πρόμο βίντεο που έχουμε κάνει, μπορεί να είναι ένα post που έχουμε κάνει. Είναι το τι υποσχόμαστε εμείς τα πρώτα λεπτά, δευτερόλεπτα ή στην πρώτη πρόταση ή στην πολύ αρχή όταν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για αυτό το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε. Έτσι, για να μπορεί λοιπόν να έχει μια επιτυχία αυτό, η υπόσχεση, θα πρέπει η πρώτη μας αναφορά σε αυτό που κάνουμε, σε αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε, να είναι κάτι που θα κινήσει πάρα πολύ έντονα το ενδιαφέρον. Σας εξηγώ με ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Και αν δεν καταλάβετε και αν υπάρχει κάποια απορία, γράψτε μου στα σχόλια και θα σας απαντήσω. Όσοι από εσάς είσαστε φίλοι του κινηματογράφου και έχετε βρεθεί σε μια κινηματογραφική αίθουσα, πιστεύω ότι περισσότερο από εμάς το έχουμε κάνει αυτό, βλέπετε σκηνές από μια ταινία που θα έρθει και είναι στα προσεχώς. Φανταστείτε τώρα λοιπόν έναν άνθρωπο που στείνει αυτό το τρέιλερ, γιατί είναι ένα τρέιλερ, πόσο μεγάλη προσοχή δίνει σε αυτά τα 10, 15, 30 δευτερόλεπτα που εμείς βλέπουμε για να μας κάνει να αποφασίσουμε να αγοράσουμε ένα εισιτήριο και να δούμε την επόμενη ταινία. Βλέπετε μία διαφήμιση καθώς σκρολάρετε το Facebook, το timeline σας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει. Δηλαδή, τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατά ώστε να κρατήσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του ανθρώπου που δέχεται το μήνυμα της διαφήμισης που θέλετε να κάνετε για το προϊόν, την υπηρεσία ή την εταιρεία ή οτιδήποτε θέλετε να διαφημίσετε. Θα σας δώσω και ένα πολύ διαφορετικό παράδειγμα και πολύ ειλικρινές, έτσι. Λοιπόν, ο δικός μου τίτλος σήμερα για αυτό το live ποιος ήτανε? Ήτανε μία υπόσχεση ότι θα σας βοηθήσω να μάθετε πώς μπορείτε να πουλήσετε οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Άρα, ήτανε ένας πολύ μικρός τίτλος, από κάτω έχει μία πολύ μεγάλη επεξήγηση, αλλά ο τίτλος, οι πρώτες προτάσεις του τίτλου είναι τέτοιες που σε παρακινούν να θέλεις να μπεις, να δεις αν αυτό που γράφει ο τίτλος είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, άρα το νούμερο ένα κομμάτι έχει να κάνει με την υπόσχεση. Επίσης, να σας πω ότι όλοι μας, γιατί είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε λίγο και σαν πελάτες, έχουμε βρεθεί και έχουμε πιαστεί, αν θέλετε, από κάτι τέτοιο. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε υπόψη μας κάτι, βλέπουμε ένα βίντεο, μας τραβάει την προσοχή, πηγαίνουμε κάπου αλλού, το βίντεο μας στέλνει σε ένα site, πηγαίνουμε, βλέπουμε ένα προϊόν, παίρνουμε πληροφορίες για το site, το αποθηκεύουμε να το δούμε αργότερα ή το ψωνίζουμε επιτόπου ή αρχίζουμε να κάνουμε την έρευνά μας για αυτό.
το κομμάτι της πρώτης πρότασης, να το πω έτσι, η πρώτη πρόταση για αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θα πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά πριν το γράψετε, πριν το κάνετε βίντεο ή πριν το πείτε. Γιατί από εκεί εξαρτάται το ενδιαφέρον, να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον του υποψήφιου μας πελάτη ή οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο, που είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, ίσως γιατί μου συμβαίνει πολύ συχνά όταν σκέφτομαι να σκέφτομαι με εικόνες, το δεύτερο είναι ακριβώς αυτό, είναι η εικόνα. Δηλαδή θα πρέπει, όταν θέλουμε να προωθήσουμε κάτι, είτε είναι υπηρεσία, είτε είναι προϊόν, είτε είναι εταιρεία, οτιδήποτε είναι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό δημιουργώντας την εικόνα στον υποψήφιο ότι αγοράζει το προϊόν και το χρησιμοποιεί ή το πώς θα ένιωθε αν χρησιμοποιούσε το προϊόν αυτό, έτσι. Υπάρχει μία ερώτηση. Η ερώτηση είναι η εξής. Αγοράζει κάποιος με βάση τη λογική? Η λογική λέει ότι ίσως κάποιες από τις αγορές μας να γίνονται με λογική. Η πραγματικότητα λέει όχι. Όχι. Οι έρευνες λένε ότι αγοράζουμε με το συναίσθημα και τεκμηριώνουμε με τη λογική την αγορά μας. Εντάξει. Δεν αγοράζουμε όμως με βάση τη λογική πάντα. Αν ένα μήνυμα μας αγγίξει, ένα μήνυμα εννοώ μιας διαφήμισης ή μιας επικοινωνίας ή μιας συζήτησης ή ένας βίντεο, αν μας αγγίξει, έτσι, πρώτα συναισθηματικά μας αγγίζει και μετά βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Δεν μπαίνει κανένας σε ένα κατάστημα έχοντας το χέρι στην τσέπη ή κρατώντας χρήματα, σωστά? Άρα λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πώς μπορούμε όχι να δώσουμε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, έτσι, αλλά εντάξει και αυτό παίζει ρόλο, όμως μεγαλύτερο ρόλο παίζει όταν έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αυτή την εικόνα στον υποψήφιο μας πελάτη, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Ήθελα να πω εδώ το εξής πάλι, να φέρω παράδειγμα τον τίτλο του σημερινού live. Δηλαδή, σήμερα λέω στο live, στον τίτλο, πώς μπορείτε να πουλήσετε οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Δεν ξέρω με τι ασχολείστε, ίσως οι πιο πολλοί είστε συνεργάτες της ΕΛΕΡ, όπως είμαι και εγώ, και προσπαθείτε να προωθήσετε είτε την ιδέα είτε κάποιο προϊόν της εταιρείας, όμως δεν ξέρω ποιος άλλος θα δει αυτό το βίντεο. Άρα, μιλάω με έναν τρόπο ώστε η περιγραφή μου να σας δώσει την εικόνα ότι προσπαθείτε να πουλήσετε αυτό που θέλετε και σας προκαλώ να έρθετε να μάθετε να δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό πιο πετυχημένα. Έτσι, και όλο αυτό είναι μέσα από τον τίτλο. Να σου πω, Μπάμπη μου, ότι η δική μου εμπειρία, καθαρά αυτό το έχω διαβάσει κάπου, είναι ότι ανεξάρτητα με το αν κάποιος έχει χρήματα ή όχι, αγοράζει με το συναίσθημα. Θα σου έλεγα ότι όταν κάποιος δεν έχει και πολλά χρήματα, τότε αγοράζει περισσότερο συναισθηματικά για να νιώθει καλύτερα. Γιατί αυτός που έχει χρήματα δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι. Όμως κάποιος που δεν έχει χρήματα αγοράζει περισσότερο με το συναίσθημα, γιατί η αγορά του έχει να κάνει με το να νιώσει και μια παραπάνω ικανοποίηση και να νιώσει ότι ο ίδιος περνά καλά και αποκτά κάτι που τον ικανοποιεί. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 3. Το νούμερο 3, το οποίο έχει να κάνει με την απόδειξη. Ας βάλουμε λοιπόν υπόσχεση, δεύτερον εικόνα, τρίτο απόδειξη. Η απόδειξη, δηλαδή ποια απόδειξη, προσέξτε, όχι απόδειξη για το αν είναι καλό ή όχι το προϊόν μας, αλλά πάρα πολλές φορές μπαίνουμε σε μια διαδικασία να θέλουμε να αποδείξουμε ότι το προϊόν είναι καλό ή το προϊόν αξίζει και να το στηρίξουμε αυτό επάνω στην εταιρεία. Π.χ. η εταιρεία μας είναι καλή ή αυτός το προωθεί είναι πολύ καλός πολιτής ή δίνουμε δηλαδή μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της απόδειξης και ως προς την εταιρεία χάνουμε όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που μετράει πάρα πολύ για τους ανθρώπους, μιλώντας για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και προσπαθώντας να πείσουμε κάποιον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και γιατί αξίζει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να χάσουμε κάποια στιγμή την εξήγηση που έχει να κάνει με το ότι αυτό ήδη δουλεύει. Να δείξουμε δηλαδή ότι δεν είναι ο πρώτος άνθρωπος που το αγοράζει και να δείξουμε αν μπορούμε και αν έχουμε τη δυνατότητα αποτελέσματα από ανθρώπους που το έχουν χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι καθοριστικό, πιστεύω. Να δείξουμε λοιπόν ότι έγινε, δουλεύει, ότι δεν είναι οι πρώτοι που θα το αγοράσουν και επίσης να δείξουμε ότι είναι κάτι σημαντικό και κάτι το οποίο χρειάζονται και οι ίδιοι να αποκτήσουν. Αν το δούμε από πλευράς συναισθήματος ή λογικής, θα σας έλεγα ότι εδώ ξανά γυρνάμε στο συναίσθημα, ξανά
συνέστημα με την έννοια ότι αποδεικνύουμε πως αυτό που λέμε ισχύει και δουλεύει, άρα ναι, επηρεάζουμε αυτόν τον άνθρωπο που σκέπτεται να το πάρω ή να μην το πάρω, δουλεύει ή δεν δουλεύει, κάνει ή δεν κάνει για μένα, το οτιδήποτε, εντάξει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και θα σας έλεγα εδώ ότι υπάρχει και η δυνατότητα, όσοι από εσάς έχετε την ευχέρεια, να κάνετε κάτι πολύ απλό. Αν υπάρχει ένα προϊόν το οποίο έχει άμεσο αποτέλεσμα, να το έχετε μαζί σας σαν εξοπλισμό, ώστε να μπορείτε επί τόπου να κάνετε εφαρμογή στον πελάτη. Ποιος είναι ο λόγος, για παράδειγμα, που πάτε σε μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτου, ρωτάτε για ένα αμάξι που δεν είστε σίγουροι αν θα το αποκτήσετε και ο πολιτής σας βάζει στη διαδικασία να κάνετε ένα test drive. Ο πολιτής δεν ξέρει αν θα το αγοράσετε το αυτοκίνητο. Τι θέλει? Θέλει να βιώσετε την εμπειρία που θα σας δώσει το προϊόν του, ανεξάρτητα αν θα το αγοράσετε ή όχι. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν και εσείς να σκέπτεστε σαν πελάτες και ακόμη καλύτερα να πρέπει να σκέπτεστε σαν να έχετε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να μην βλέπετε το κομμάτι της επένδυσης σαν έξοδο, αλλά να φανταστείτε τον εαυτό σας σαν μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία θα έδινε ό,τι μπορούσε περισσότερο σε έναν πελάτη, ανεξάρτητα αν θα αγόραζε ή όχι, προκειμένου τον δελεάσει να δει το αποτέλεσμα του προϊόντος, να το νιώσει, να το οδηγήσει, να το ακουμπήσει, να το νιώσει και τελικά να καταλήξει σε αυτό. Εντάξει. Νούμερο 4 και το τελευταίο κομμάτι του puzzle, είπαμε υπόσχεση, εικόνα, απόδειξη και νούμερο 4 τώρα, πάμε στο νούμερο 4, είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας, όμως προϋποθέτει να έχουμε δουλέψει πάρα πολύ το 1, 2 και το 3. Έτσι, το νούμερο 4 είναι το κομμάτι που λέγεται, θα μπορούσαμε να πούμε, προτροπή. Δηλαδή, τι κάνω, πού κατευθύνω τον πελάτη μου όταν βρίσκομαι στο κλείσιμο της παρουσίασής μου ή έχει δει το προϊόν και τι τον παροτρύνω να κάνει. Ή έχει δει τη διαφήμισή μου, ή έχει δει το post που έχω γράψει, έτσι, και διαφημίζω ένα προϊόν σε μια πλατφόρμα και κάποιος αρχίζει να ρωτάει κάτι. Τι τον κατευθύνω, πού τον κατευθύνω, τι του λέω να κάνει. Πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί, ενώ κάνουν μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια στο να προμοτάρουν το προϊόν τους, είτε οι ίδιοι προσωπικά, είτε μέσα από ένα post ή ένα άρθρο ή οτιδήποτε, σε αυτό το σημείο εκεί λίγο δεν είναι πολύ ξεκάθαρο πώς το χειρίζονται και ίσως εκεί να χάνουν λίγο κόσμο. Όμως, θα σας πω το εξής, αν για παράδειγμα κάποιος δεν τον κρατήσουμε, αν δεν τον κρατήσουμε, έναν υποψήφιο, εάν δεν τον κρατήσουμε τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα σε ένα βίντεό μας ή αν δεν τον κρατήσουμε με την πρώτη μας πρόταση, τότε δεν θα φτάσουμε ποτέ στο νούμερο 4 που είναι η προτροπή, εντάξει. Τι έχω να σας πω λοιπόν εδώ. Στο κομμάτι της προτροπής λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω, που έχει να κάνει με το κλείσιμο της παρουσίασης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να δώσετε στον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας όχι περισσότερες από 2 επιλογές. Γιατί όσες περισσότερες επιλογές του δίνετε, π.χ. μπορείτε να αγοράσετε αυτό και αν θέλετε όμως υπάρχει και αυτό, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε και αυτό συμπληρωματικά και συμπληρωματικά σε αυτά τα 3 να πάρετε και ένα τέταρτο, όσες πιο πολλές επιλογές δίνετε, είτε για να πουλήσετε περισσότερο, είτε από την ανάγκη σας να τον φροντίσετε περισσότερο και να του δώσετε πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, για οποιοδήποτε λόγο και να το κάνετε, πολλές επιλογές, πολύ ώρα σκέψης. Χρειάζεται πάρα πολύ ώρα κάποιος να σκεφτεί τελικά πού θα καταλήξει, έτσι. Άρα, αν μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε μια συνάντηση και προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον άλλον τι είναι αυτό που τον συμφέρει να κάνει, τότε καλό θα ήταν να δώσουμε 2 και όχι περισσότερες επιλογές. Αν μιλάμε για μια διαδικτυακή συναλλαγή, δηλαδή κάποιος που παρουσίαση, που έχει κάνει ένα post και γράφει κάτι, είτε το post είναι σε blog, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram ή οπουδήποτε, έχετε κάνει ένα βίντεο και θέλετε να προμοτάρετε κάτι, τότε καλό θα ήταν στο τέλος να πείτε σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, π.χ. λέω εγώ τώρα έτσι πάντοτε όταν γράφω κάτι, και αν σας ενδιαφέρει αυτό που είδατε ή αν θέλετε να αποκτήσετε το προϊόν ή αν σας ενδιαφέρει να ακούσετε περισσότερα για την επαγγελματική μας ευκαιρία, πρώτον στείλτε μου ένα μήνυμα, δεύτερον θα σας στείλω υλικό, τρίτον θα συναντηθούμε να συζητήσουμε για τις απορίες που μπορεί να υπάρχουν και τέταρτον ξεκινάμε να δουλέψουμε μαζί. Άρα δίνω 4 βήματα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και άλλος ξέρει από την αρχή τι έχει να αντιμετωπίσει αν επιλέξει αυτό που του προτείνω. Εντάξει. Και αυτό το θέτω κυρίως σε επίπεδο ποσταρίσματος. Εντάξει.
Αλλά το ίδιο ισχύει βέβαια και στο κομμάτι της προσωπικής επικοινωνίας, όταν προσπαθώ να προσεγγίσω ή να πουλήσω κάτι σε κάποιον, να μην τον χάσω μέσα σε επιλογές. Θα σας πω ότι ένα από τα επαγγέλματα που δοκίμασα κάποια στιγμή στη ζωή μου να κάνω ήταν το κομμάτι του ασφαλιστή, για τον ίδιο λόγο που είμαι σήμερα στο κομμάτι της ΕΛΕΡ. Γιατί μου άρεσε η ελευθερία που αποπνέει και η δυνατότητα να φτάσεις στο εισόδημά σου όπου εσύ θέλεις. Όμως, τι έγινε? Από την υπερβολική μου αγάπη στους πελάτες μου, στο ξεκίνημά μου, δεν μπορούσα να καταλάβω τι έπρεπε να προτείνω ακριβώς σε κάποιον, οπότε του πρότεινα πάρα πολλά προγράμματα, με αποτέλεσμα να έχω κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και να μην έχω κλείσει ούτε ένα πελάτη. Γιατί όλοι μου λέγανε θα το σκεφτώ, μετά από λίγες μέρες η σκέψη πήγαινε, δεν ήξερα να το χειριστώ κιόλας, η σκέψη πήγαινε στο οικονομικό, αντί να σκεφτεί τι θα διαλέξει, έλεγε α, ακριβό είναι, ας μην κάνω αυτό ή ας μην δώσω αυτά τα χρήματα τώρα και τον έχανα. Εντάξει, γιατί ξέρουμε ότι όσο πιο πολύ απομακρύνεται ο πελάτης από εμάς, τόσο περισσότερα πράγματα σκέφτεται πώς να μην τον κάνει, να μην κάνει την αγορά, εντάξει. Άρα λοιπόν, σκοπός μας δεν είναι να μπερδέψουμε κάποιον, ο σκοπός μας είναι να τον βοηθήσουμε στοχευμένα και να τον κατευθύνουμε όσο μπορούμε πιο στοχευμένα να επιλέξει ανάμεσα σε το πολύ δύο πράγματα, όπως για παράδειγμα, τώρα θα σας κάνω ένα παράδειγμα, έτσι. Λίγο πριν κλείσουμε, ας πω, τι θα έκανα εγώ σαν προτροπή σήμερα μετά κλείνοντας αυτό το live. Θα σας έλεγα ότι αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, κάντε δύο πράγματα. Κάντε like και follow στη σελίδα για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που κάνω κάποιο live, γιατί μπορεί να είναι κάτι ενδιαφέρον για σας. Και δεύτερον, πηγαίνετε εκεί πολύ αξιολόγηση στα reviews της σελίδας και γράψτε μου τη δική σας αξιολόγηση. Βάλτε τα δικά σας αστέρια που μπορείτε να βάλετε, έτσι ώστε άλλοι άνθρωποι που μπαίνουν στη σελίδα και δεν με ξέρουν να μπορούν να δουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό περιεχόμενο με στη σελίδα. Τι έκανα? Έκανα δύο πράγματα, δύο προτροπές, έτσι. Συνοψίσουμε λίγο ό,τι είπαμε. Είπαμε τέσσερα πράγματα. Μιλήσαμε για το κομμάτι του πώς μπορώ να πουλήσω οτιδήποτε σε οποιονδήποτε, με τέσσερα βασικά σημεία. Υπόσχεση, εικόνα, απόδειξη και προτροπή. Και θα σας πω κλείνοντας ότι ακούγοντας αυτό το live σίγουρα θα πάρετε κάποια ιδέα. Σίγουρα κάποια από εσάς έχετε τεράστια εμπειρία μέσα στην πώληση. Ίσως θα πρέπει να δείτε αν κάτι από όλα αυτά σας ξέφευγε. Για μένα προσωπικά αυτά τα τέσσερα κομμάτια είναι οδηγός μου σε οτιδήποτε κάνω, έτσι. Δείτε εάν ήδη γνωρίζετε κάποια από αυτά, δείτε τι σας ξεφεύγει και μαζέψτε το λίγο καλύτερα. Δουλέψτε πάνω σε αυτό, εξασκηθείτε στο να γίνετε καλύτεροι, γιατί το γεγονός ότι το ακούσετε μία φορά δεν λέει κάτι. Θα γράψω και ένα άρθρο στο blog μου και θα σας το φέρω πάλι εδώ στη σελίδα και να μείνει εκεί για πάντα στο blog μου. Λοιπόν, δουλέψτε πάνω στο 1, στο 2, στο 3 ή στο 4 για να βελτιστοποιήσετε πάρα πολύ την απόδοσή σας. Σας το υπόσχομαι, είτε έχει να κάνει με ιδέα, είτε έχει να κάνει με προϊόν, είτε με επιχείρηση, εταιρεία, οτιδήποτε. Μπορείτε να κάνετε θαύματα αν μετά το live καταγράψετε λίγο αυτά τα τέσσερα πράγματα και δείτε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε σήμερα στην επιχείρηση που αναπτύσσετε, εάν αυτό το λειτουργείτε με βάση αυτά τα τέσσερα βήματα. Εντάξει, αυτό είναι αυτό που μπορώ να σας πω για να σας βοηθήσω να κουμπώσετε τον σκελετό αυτού του live πάνω στη δική σας καθημερινότητα και να δείτε τι είναι αυτό που δεν κάνετε ή τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε ακόμη καλύτερα αν ήδη κάνετε πάρα πολύ καλά κάποια πράγματα. Λοιπόν, σας αγαπώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τα υπέροχά σας λόγια. Φτάσαμε στο κλείσιμο του σημερινού live. Κλικ στο κουμπάκι subscribe να παίρνετε ειδοποίηση όταν κάνω live. Μάλιστα σκεφτόμουν ότι ίσως το επόμενο live, έχω στο μυαλό μου ήδη το θέμα για το επόμενο live που είναι, δεν θα έχει σχέση με την πώληση κατά πάσα πιθανότητα, δεν ορκίζομαι κιόλας βέβαια, που έχει να κάνει με το πώς θα μεγαλώσετε τα account σας στο Instagram ή στο Facebook χωρίς να χρειαστεί να κάνετε post. Καλό!